στους ομίλους του Europa League και του Conference League με τρεις ομάδες. Τώρα βγαίνει ο Άρης στην επίθεση. Ο Μπέξον θα κάνει το σουτ και θα ανοίξει το σκορ μέσα από μια εξαιρετική εναλλαγή της μπάλας. Ο Μπέξον ήταν ο τελικός αποδέκτης της και με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίκτυα στην πρώτη τελική προσπάθεια του Άρη στον αγώνα. Αν μπορούμε να το πιάσουμε και από πιο πίσω, εδώ αλλάζουν πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Μαγιαμπέλα. Ο Μπέξον σηκώνει το κεφάλι. Να, από το ξεκίνημα ο Καζού. Ο Μπέξον τριμπλάρει, παίζει το 1-2. Και στη συνέχεια σουτάρει στέλνοντας την μπάλα στη γωνία και σημειώνοντας το 1-0. Δίνοντας καλύτερη προοπτική στην προσπάθεια του Άρη για τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ σε ισάριθμους αγώνες. Έχει πολύ δρόμο βεβαίως στο παιχνίδι. Με Μπρόσον και Σόκε τώρα ο Άρης. Ο Μπράουν δίνει στήριγμα, παίζει κάθετα με τον Μπαμπίκα. Κίνηση από τον Μπέξον, έκοψε πολύ ωραίο ο Μπαμπίκα και πέτυχε ένα φοβερό γκολ στέλνοντας με το αριστερό την μπάλα στην απέναντι γωνία. 2-0 ο Άρης στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Δύο τελικές, δύο γκολ. Πόσο ωραία ελευθερώνεται και με αυτό το δυνατό αριστερό σουτ στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Της δίνει κατεύθυνση, της δίνει δύναμη και δεν δίνει κανένα δικαίωμα στον αντίπαλο τερματοφύλακα να πιστέψει ότι μπορεί να αποκρούσει. Καμία πιθανότητα στην ουσία. Τώρα γίνεται λάθος. Για να δούμε τον Καζού. Ο Κόβατς πρόλαβε. Ο Νάνι κερδίζει την μπάλα. Πίεση από τον Μόργαν. Έγινε λάθος ο Καζού. Ο Κόβατς χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάμε για την εκτέλεση. Έτοιμος ο Καζού. Αυτός θα εκτελέσει και θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Καζού. Νάνι. Για να δούμε τώρα τον Ντεσιρέ να κάνει το σούτ. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ. Ο Μπέξον θα γυρίσει προς τα πίσω. Έτοιμος και πάλι για το σούτ. Θα το κάνει ο Κόβατς, θα του πει όχι αυτή τη φορά. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Απειλή εκ νέου. Τον Λέο Μπέξον να κάνει το σούτ και τον Κόβατς να απογειώνεται και να στερεί από τον επιθετικό του Άρη το δεύτερο του γκολ και από την ομάδα της Λεμεσού το τρίτο της. Εξαιρετική φάση. Μαγιαμπέλα. Πάσα για τον Καζού. Έξω. Εξαιρετική ενέργεια από τους παίκτες του Άρη. Στις φάσεις δείτε εδώ πόσο γρήγορα κινείται στην πλάτη του Κυριάκου. Με το δεξί πόδι τον Μπράουν. Πήρε η μπάλα κατεύθυνση στα δίκτυα, κατέληξε εκεί, λάθος από τον Κόβατς, 3-0 ο Άρης. Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού και κάτι δευτερολέπτων στο δεύτερο ημίχρονο. Μόργαν Μπράουν λοιπόν, λαθασμένη εκτίμηση ξεκάθαρα από τον Άταμ Κόβατς. Μπάλα καταλήγει στα δίκτυα, παραμόνευε εκεί βεβαίως ο Κακόριν. Είναι ο Μπαμπίκα με τον Κακόρι, να δούμε τη φάση. Ο Τσαβέ πέρασε, έχει μεγάλη ευκαιρία τώρα. Ο Άρης θα γυρίσει την μπάλα, γκολ 4-0. Τόσο απλά. 4-0 με το δεύτερο γκολ του Μπαμπίκα στην αναμέτρηση. Το τρίτο του στο πρωτάθλημα στο 51ο λεπτό. Ο Τσαβέ πέρασε πάρα πολύ εύκολα, απλά έδωσε την μπάλα δίπλα. Ο Μπαμπίκα με το αριστερό. Τη έδωσε όθηση προς την εστία, νίκησε τον Κόβατς για δεύτερη φορά απόψε. Τέταρτη στο σύνολο για τον Άρη. 4-0. Νάνι. Παλιά απέναντι. Για να δούμε τον Κερί. Έχει μεγάλη ευκαιρία. Θα μειώσει ο Ολυμπιακός. Όχι. Η μπάλα θα περάσει έξω. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη ευκαιρία των φιλοξενουμένων με τον Κεριέ. Εδώ ξανά η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Από τον Πέτρο Ψυχά. Τεσιρέ γύρισε, σούταρε ο Βανά Άλβες. Εκτέλεσε ο Κυριάκου στην καρδιά της άμυνας, η κεφαλιά έξω. Γύρισε πολύ ωραία ο Ρώσος και πέρασε πάσα στον Καζού. Σουτ με το δεξί από τον Καζού, λίγο έξω. Παρουσία από τον Βραζιλιάνο, αριστερό μπακ στο ξεκίνημα, αριστερό εξτρέμ στη συνέχεια. Πέρασε από δύο αντιπαλούς ο Ρώσος και έδωσε πολύ ωραία πάσα. Γύρισμα από τον Γιαμπλόρσκι στον Καζού. Δεν θα μπει τον γκολ, σε μια εξαιρετική ενέργεια. Κακόριν. Ακόμα μια εξαιρετική πάσα στον Σπόλιαρη που σημειώνει το 5-0. Μέσα σε αποθέωση από τους φίλους του Άρη. Ο Καζού έδωσε στον Κακόριν, αυτό στον Σπόλιαρη. Άψογο το τελείωμα.
δίνει όσο ύψος χρειάζεται στην μπάλα, με το κουντεβιέ την χτυπά για να τη στείλει στην απέναντι γωνία.